Ως προς τα άλλα, Δήμαρχε, έχουμε κάποιες εξελίξεις τα τρέχοντα. Είχατε κάνει και αρκετές επαφές. Υπάρχει έκδηλη ανησυχία σε σχέση με την προγραμματιζόμενη άναρχη χωροθέτηση και τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο νησί. Είναι ένα θέμα που πραγματικά απασχολεί. Στο πρώτο τετράμινο έχει έρθει πάνω από 3 φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο και γίνονται συνέχεια οι μερίδες ενημέρωσης που προβάλλουν αυτή την ανησυχία. Εσείς έχετε κάποιες ενέργειες, αν όχι για το επιχειρηματικό σχέδιο που έχει οδηγηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας ως θέμα να εξεταστεί για άλλες μεμονωμένες περιπτώσεις, λιγότερες δηλαδή όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Τίνο? Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε το πιο εκτεθειμένο νησί. Αυτό είναι αλήθεια. Είπα και προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι έχουμε την κατάρα της διασύνδεσης και την έχουμε αρκετά νωρίς. Ναι. Και αυτό άνοιξε για το... Εννοείται της ηλεκτρικής, έτσι. Το καλώδιο που ενώνει την Εύβοια με την Άνδρο, αυτό ουσιαστικά οδήγησε στο να ανοίξει την όρεξη σε πολλούς επενδυτές, μη σεβόμενοι ούτε το φυσικό τοπίο, ούτε την κλίμακα του νησιού, να ζητάνε την άναρχη τοποθέτηση των ανεμογεννητριών. Πραγματικά είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Έχουμε συνταχθεί με την περιφέρεια, γιατί το θέμα είναι ένα θέμα που ασχολεί το σύνολο των Κυκλάδων και του Νότιου Αιγαίου. Δεν είναι εύκολα θέματα και δυστυχώς δεν καταλαβαίνουν και οι κυβερνώντες το τι προσφέρουν τα νησιά μας στην εθνική οικονομία με αυτό το τοπίο και με αυτό το περιβάλλον. Και σε αυτόν τον στόχο που έχει θέσει και η τωρινή κυβέρνηση, γιατί και ο τωρινός πρωθυπουργός πήγε και εγκαινίασε το μεγάλο αιωλικό πάρκο στο Καργοντόρο, στην Εύβοια, πραγματικά δεν συνειδητοποιούν τη ζημιά που πρόκειται από τα νησιά. Δεν είμαστε απέναντι στη ΣΑΠΕ, αλλά αυτό που επιφυλάσσουν για το νησί μας, για τις Κυκλάδες, να είναι σίγουρο θα μας δουν απέναντι. Βέβαια. Και να σας πω και κάτι. Από την άλλη η κυβέρνηση, θα μιλήσουμε για το παρόν, που πράγματι βλέπει όλες τις αντιδράσεις, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχουμε κάποια τοποθέτηση όπως θα την περίμενα, τουλάχιστον εγώ μετά από τόσες αντιδράσεις ενώ στο σύνολο των Κυκλάδων και της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου από την σημερινή κυβέρνηση σε επίπεδο ακόμη και πρωθυπουργού. Βλέπω λοιπόν ότι σε αυτή τη συνάντηση που είχε ο Περιφερειάρχης με το συνάδελφό σας από την Τίνο, πήρε μια υπόσχεση ότι θα συζητηθεί ξανά το χωροταξικό όσον αφορά δηλαδή την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στις Κυκλάδες. Τώρα, με το χέρι στην καρδιά θα ήθελα να μου πείτε, πιστεύετε ότι τη στιγμή που οι κυβερνήσεις γενικότερα τα τελευταία χρόνια μιλούν για ανάγκη επενδύσεων, ότι αυτό θα το σεβαστούν αυτή την αντίδραση των τοπικών κοινωνιών? Κοιτάξτε, και η προηγούμενη και η τωρινή κυβέρνηση, επειδή προφανώς είναι μνημονιακή υποχρέωση, συζητάνε και προχωράνε κανονικά το σχέδιο. Να αυτό λέω. Και ναι. Επειδή άκουσα στην αρχή της, πριν συνδεθούμε, ότι θίξαμε το θέμα της νομοθετικής παρέμβασης σε σχέση με τον ΠΑΟ. Βέβαια. Αυτό που ζητάνε, αν πραγματικά αυτά που δηλώνουν πραγματικά τα πιστεύουν, άμεση νομοθετική ρύθμιση, γιατί δεν έχει νόημα η αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού για τις ΑΠΕ όταν θα έχουν μπει οι ΑΠΕ. Έτσι. Εγώ αυτό που ζητάω πραγματικά είναι να σταματήσουν να μας δουλεύουν και να πάρουν άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία που να διασφαλίζει ότι θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε αυτό που δεν κάναμε ποτέ. Μάλιστα. Είναι πολύ σωστή η πρόταση και η παρατήρηση. Και δεν είμαστε απέναντι στη ΣΑΠΕ και προφανώς και κάποιες αδειοδοτήσεις που θα έχουν τηλεσυνδικήσεις στο ΣΤΕ, προφανώς να μην υπάρχει και η δυνατότητα για νομοθετική ρύθμιση. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν, και προφανώς και αυτό που αφορά και το νησί σας, η πρόταση του Κοπελούσου που γαζώνει όλα τα νησιά. Ακριβώς, τέλος. Ακριβώς, ναι, ναι. Και τι περιμένουμε, τι θα πει το ΣΤΕ? Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Ότι πρόκειται για ένα θέμα που, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν έχετε άλλη πληροφόρηση, είναι και, έχει και επιδότηση για να κάνει ΣΑΠΕ, με την έννοια ότι είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον παραλογισμό στην Ελλάδα το ζούμε από όλες τις πλευρές. Επικαλούμαστε την κλιματική αλλαγή και την απολυτοποίηση όταν ετοιμαζόμαστε να βγάλουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Ακριβώς.
Ακριβώς. Δηλαδή πραγματικά αδυνατό να παρακολουθήσει όλο το κατάστημα. Ναι, όλο ναι. Αυτό που λέω είναι το εξής. Προκαλώ τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να πάρει όλα τα στοιχεία, όλα τα στοιχεία του εθνικού ακαθάριστου προϊόντος τον χρόνο του μνημονίου και να δει ποια είναι η περιφέρεια που πραγματικά στήριξε την οικονομία στα πιο δύσκολα της. Λέτε να μην το ξέρει. Προφανώς και δεν το ξέρει όταν τους βλέπουμε τόσο χαλαρούς και μας μιλάνε για μια αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού, χωρίς να μας λένε ότι τώρα βάζουμε ένα στόπ για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Όταν θα έρθει το ειδικό χωροταξικό θα έχουν μπει οι ανεμογεννήτριες. Πραγματικά δεν καταλαβαίνουν και τους προκαλώ να συνεκτιμήσουν το ισοζύγιο της εξοικονόμησης ενέργειας ή την συλλογική πράσινη ενέργεια της ανεμογεννήτριας που θέλουν να βάλουν στη νησιά μας και της παραγωγής του εθνικού καθάριστου προϊόντος που φέρνουν μέσω του τουρισμού. Ναι, ναι. Είμαστε απέναντι στα ΑΠΕ. Αν μπούμε σε μια λογική πραγματικού επανασχεδιασμού, προφανώς και υπάρχουν και σημεία που μπορούν να μπουν ΑΠΕ, όχι μόνο αλληλεγγύες και άλλες μορφές. Ναι. Υπάρχει και η γεωθερμία. Υπάρχουν και τα φωτοβολταϊκά. Βέβαια. Το θέμα όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Τους ενδιαφέρει σε μια λογική να τα βάλουμε αυτά που έχουμε υποσχεθεί ότι θα πάρουμε όπου να είναι. Η καταστροφή όμως είναι ανεπιστρεπτή. Όπου να είναι, δηλαδή εκεί που έχουν γίνει μετρήσεις και έχει ούριο άνεμο και δυνατό, Δήμαρχε. Γιατί αυτό θέλουν οι επενδυτές αυτού της ενέργειας. Δεν είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Αυτό να γίνει με ένα σχέδιο που πραγματικά να ωφελεί και την τοπική κοινωνία και την εθνική οικονομία. Είναι, βλέπετε ότι πάρα πολλοί συζητούν και το εξής, ότι να μπουν όλα αυτά και να μην υπάρχει και ανταποδοτικότητα με την έννοια. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, δηλαδή υπάρχει κάποια επιστροφή χρημάτων εκεί που υπάρχουν ανεπογεννήτριες. Δεν ξέρω αν συνεχίζεται αυτή. Καταρχήν στην Άμβρο υπάρχουν και περιπτώσεις που στηρίζονται σε ομόφωνες αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων και υπάρχουν και τοπικές κοινωνίες που πραγματικά τις θέλουν. Ναι. Και πραγματικά δεν εμποδίζουν. Αυτό είναι ένα κομμάτι όμως του πραγματικού σχεδιασμού. Εδώ μιλάμε ότι αν υλοποιηθεί μία και μόνη επένδυση του κυρίου Κοπελούζου, έχει καταστρέψει Άνδρο, Τίνο, Πάρον, Άξο. Έτσι, τέσσερα νησιά. Και εμείς περιμένουμε τι θα πει το ΣΕ και το συζητάμε. Άρα εσείς λέτε άμεση νομοθετική πρωτοβουλία, έτσι, πάνω σε αυτό το ζήτημα. Να λυθεί έτσι το θέμα. Βέβαια. Ναι. Βέβαια, γιατί ουσιαστικά το θέμα είναι για να γίνει αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουν ακριβώς τι προσφέρει το Νότιο Αιγαίο, τι προσφέρουν τα μαργαριτάρια του Αιγαίου, τι προσφέρουν τα νησιά μας στην Ελλάδα. Και τι προσέφεραν στην πιο δύσκολη φάση της οικονομίας της Ελλάδας. Και από εκεί θα καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν. Εγώ ως δήμαρχος μπορώ να προτείνω μία, δύο, τρεις περιοχές που μπορούν να μου γίνει τρεις. Όμως δεν το συζητάω καν γιατί εδώ πέρα οι ορέξεις είναι πώς θα το δαζώσουμε, πώς θα καταστρέψουμε το νησί. Ναι, ναι. Αν δώσεις μία, αυτό λέει και από την Τίνο ο Δήμαρχος, ότι αν ξεκινήσει κάτι πιστεύουμε ότι αυτό δεν θα έχει τέλος. Προφανώς, γιατί έχουμε την κατάρρευση διασύνδεσης. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Η οποία έχει στην πρόσφατη κακοκαιρία, ευτυχώς που πήγαν, και δεν με ευχαριστώ δημόσια, οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της ΔΕΗ και μετά από δύο χρόνια το βάλανε μπρος. Και δεν πεθάναμε από το κρύο. Ναι, ναι. Να ρωτήσω και το άλλο. Εσείς πρόσφατα πήρατε νεότερη απόφαση όσον αφορά αυτό το ζήτημα των ανεμογεννητριών. Ναι, πήραμε 11 Δεκεμβρίου, πήραμε την απόφαση που είχε πάρει και το Περιφερειακό Συμβούλιο και συνταχθήκαμε με την Περιφέρεια για την άμεση επικαιροποίηση του ειδικού χωροταξικού. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι αυτά τώρα κερδίζουν χρόνο, άσουν να διαμαρτύρονται και προχωράμε τη δουλειά μας. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Καταλαβαίνω. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν ακριβώς τι έχει γίνει αυτά τα δύσκολα χρόνια του μνημονίου, τι έχουν προσφέρει αυτά τα νησιά. Μάλιστα. Δήμαρχε, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Βεβαίως θα τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί έχουμε θέματα όπως και εσείς ο ίδιος υπογραμμίζετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Να είστε καλά.